σε ξυπνήσει ο Χριστιανό μου με ένα χώρο. Δεν το κάνω κανένα με το unfollow, γιατί δεν το περίμενα. Αλήθεια. Έχει συγκλονιστεί. Όχι, δεν έχω ούτε κλονιστεί ούτε συγκλονιστεί. Απλά όταν έχει μια πολύ καλή σχέση με τον άλλο και ξαφνικά επειδή έτσι του ήρθε στο κεφάλι, το ρίχνει εκεί, λες. Ρε παιδί μου, πώς τελικά δεν είχαμε τόσο καλή σχέση. Αυτό σκέφτεσαι. Τέλος πάντων. Ήταν για το Θεαθήν, όλα όχι, ένα λεπτό, Καρνάκι. Είχε Καρνάκι με το Θεαθήν. Ήξερε λάθες ιστορίες. Προφανώς και πάλι ξέρει. Λάθος ιστορίες. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Για να τελειώνει η κουβέντα, για να μην λέμε. Εμένα με πληγώνουν κάποια unfollow. Δηλαδή, Χριστιανά μου. Εγώ πιστεύω ότι ξέρει. Λοιπόν, να σας πω εγώ γιατί με έκανε unfollow. Καλέσω για να τελειώνει. Για να τελειώνει η ιστορία. Θυμάστε όταν έγινε η κουβέντα με τον Καπουντσίδη και τον Ουγγαρέζο. Λοιπόν, τότε εμείς είχαμε σχολιάσει το θέμα στην εκπομπή. Ο Δημήτρης, λοιπόν, θεώρησε, γιατί κάποιος του μετέφερε, ότι εγώ δεν τον στήριξα. Που αν θεωρούσα ότι είχε άδικο, δεν θα το στήριζα. Δηλαδή, φίλος μου, ξεφίλος μου, όταν κάποιος θεωρώ, δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν είχε άδικο, δεν θα τον στήριζα, επειδή είναι φίλος μου και έχουμε πει 15 φορές καφέ μαζί και έχουμε κάνει παρέα. Όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν με τον Καπουντζίδη και με τον Γκαρέζο, εγώ είχα πει πολύ ξεκάθαρα ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι στην πραγματικότητα έχει γίνει, αλλά για να έχει βγει ο Δημήτρης δημόσια και να τα έχει πει όλα αυτά, δεν θα είπε ψέματα. Αυτό είχα πει, ότι δεν μπορείς να βγαίνεις δημόσια και να λες ψέματα, άρα θεωρούσα ότι αυτά που είπε έτσι ήταν. Αλλά λέω δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει προηγηθεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Θυμάστε τι είχα πει. Ναι. Και τι απόσπασμα, και τι απόσπασμα είδε ή τι έχουμε μεταφέρει. Τίποτα το οποίο μεταφέρει. Να ενοχλούσε. Ο Δημήτρης λοιπόν, κάποιος, να του στείλω, όχι την αγάπη μου, θα του την στείλω, έστελα την παλιά, δεν πειράζει, του είχε μεταφέρει τα πράγματα όπως ήθελε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν μίλησα με τον Δημήτρη, με μηνύματα, του είπα, το έχεις δει ή σου έχουν πει. Και μου λέει, μου έχουν πει. Ωραία, του λέω. Δες το και αν έχεις παράπονα, τα ξαναλέμε. Δεν τα ξαναείπαμε. Έχει παράπονα σημαίνει.